Γεια σας! Όπως θα είδατε και από τον τίτλο, αυτό είναι ένα βίντεο για μωράκια και για μαμάδες, μέλουσες μαμάδες ή νέες μαμάδες που θέλουν να πάρουν ιδέες για τη φροντίδα του μωρού και για τα καλλιτικά που χρειάζεται να έχουν από όταν το μωράκι θα γεννηθεί και θα έρθει στο σπίτι μέχρι και ενός έτους περίπου. Δηλαδή όσο είναι και η δική μου εμπειρία ως νέα μαμά. Σε κάθε περίπτωση δεν είμαι ειδικός, θα πρέπει σίγουρα να συμβουλευτείτε το γιατρό σας, να δείτε στο δικό σας το μωρό τι ταιριάζει, γιατί σίγουρα όλα τα μωρά και οι οργανισμοί είναι διαφορετικά. Και ο Φιλιππός μου, όπως και τα άλλα μωράκια, σε κάποια προϊόντα δεν αντέδρασε καλά, τα άλλαξα, μετά από κάποιες δοκιμές κατέληξα σε αυτά που του ταιριάζουν και αυτά που μου αρέσουν και εμένα πολύ. Οπότε πάμε να σας δείξω τι είχα εγώ από την πρώτη μέρα που τον έφερα στο σπίτι μέχρι και τώρα που είμαστε 14 μηνών. Αρχικά να σας πω για το μπάνιο του. Ξεκίνησα να τον κάνω μπανάκι από όταν τον έφερα στο σπίτι. Όπα, πήγα να το ρίξω όλα κάτω. Ξεκίνησα να τον κάνω μπάνιο από όταν τον έφερα στο σπίτι με σαμπουάν και αφρόλουτρο, ήταν 2-1 προδέρμ, το οποίο είχα πάρει από τα βρεφικά μαγαζιά όταν είχα πάει να πάρω όλα τα πράγματα του μωρού, το οποίο τελικά ανακάλυψα πως του έτσουζε τα ματάκια. Το άλλαξα και πήρα το Johnson, το απλό, το κίτρινο, το οποίο αυτό μετά από ένα σημείο άρχισε να μου εμφανίζει το μωρό στο κεφαλάκι του μνημίδα. Οπότε η γιατρός μου είπε πως το καλύτερο για την μνημίδα, δηλαδή αυτά τα άσπρα που βγάζει το μωράκι στο κεφαλάκι του και είναι λίγο σαν ξηροδερμία, είναι πριν το μπανάκι του να του βάζουμε το κλασικό απλό baby oil. Εγώ χρησιμοποιούσα αυτό εδώ με χαμομήλι που μου αρέσει και σαν μυρωδιά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιο baby oil θέλετε. Το απλώνετε στο κεφαλάκι και βουρτσίζετε τα μαλάκια και μετά το λούζετε το μωράκι μετά από 10 λεπτά. Αυτό το βοήθησε, αλλά πάρα πολύ βοήθησε και το ότι άλλαξα το σαμπουάν. Πήρα μια γαλλική εταιρεία, εγώ δεν την ήξερα ως τώρα. Την έμαθα αφού γεννήθηκε ο Φίλιππος και είναι η Μουστελά. Είναι αυτή εδώ η μπλε σειρά, όλα της τα προϊόντα είναι έτσι, έχει προϊόντα για όλη τη φροντίδα του μωρού, από μαντιλάκια, από κρέμα για τον ποπό, από σαμπουάν, από κρεμούλες για το σώμα, έχει τα πάντα. Χρησιμοποίησα λοιπόν αυτό το σαμπουάν, το οποίο λέει πως είναι για νεογέννητα και είναι αφρός, θα δείτε ότι με την αντλία βγαίνει αφρός. Να ξέρετε ότι εμένα με βοήθησε πάρα πολύ σαν νέα μαμά που δεν ήξερα καλά πώς να κρατήσω το μωρό για να το κάνω μπάνιο, ότι ακόμα και αν τα έχεις όλα προγραμματισμένα και είσαι πάρα πολύ του προγράμματος, θα έρθει η στιγμή που θα κάνεις και το μωρό μπάνιο μόνη σου. Οπότε προσπαθήστε να τα έχετε όλα με αντλία. Ό,τι και αν έχετε του μωρού, κρέμε σώματος, σαμπουάν, αφρόλουτρα να είναι με αντλία, θα σας βολέψει πάρα πολύ. Το ένα χέρι σας θα είναι συνέχεια αποσχολημένο να κρατάει το μωρό και δεν γίνεται να γέρνετε τεράστια μπουκάλια έτσι για να κάνετε μπανάκι το μωρό. Οπότε ναι, εμένα με βοήθησε το ότι είχε αντλία. Αμέσως καταπολέμησε την ενίδα στο κεφαλάκι του μωρού. Και μέχρι, από τότε το χρησιμοποιώ μέχρι τώρα, είναι free από parabens. Θα σας πω τι λέει, λέει 1500 πράγματα, ότι έχει φυσικά συστατικά, είναι 150 ml το συγκεκριμένο, είναι λίγο τσιμπημένα προϊόντα, κρατάνε 6 μήνες από το άνοιγμα, αλλά πραγματικά αξίζει. Αυτό εγώ τώρα η αλήθεια είναι ότι το έχω πάνω από 6 μήνες. Μην το πείτε πουθενά. Εντάξει, ο Φίλιππος έχει μεγαλώσει, δεν παθαίνει τίποτα. Αλλά ναι, κρατάνε πάρα πολύ. Κάνετε το μωρό σας έτσι κι αλλιώς μπανάκι κάθε μέρα, αλλά και πάλι δεν τελειώνει με τίποτα ο αφρός. Μαζί με τον αφρό χρησιμοποιώ και αυτό εδώ το αφρόλουτρο. Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά, έχει στην ίδια μορφή όπως είναι το αφρόλουτρο. Έχει και 2-1 σαμπουάν και αφρόλουτρο μαζί. Εγώ τα χρησιμοποιώ ξεχωριστά λόγω της μνημίδας που είχε το μωρό. Αυτό λοιπόν είναι ενυδατικό αφρόλουτρο που βγαίνει σε μορφή σαν τζέλο, όπως και το δικό μας το αφρόλουτρο. Πάλι με αντλία, σε μεγάλη συσκευασία 500 ml, δεν τελειώνει ποτέ. Ναι, νομίζω θα πάει φαντάζομαι και θα έχει ακόμα αυτό το αφρόλουτρο. Και αυτό πάλι φυσικά συστατικά. Νομίζω ότι ακόμα και αν είναι λίγο πιο τσιμπημένα από τα drugstore, από Proverm, Fissan, Johnson κτλ, ότι αξίζουν τον κόπο γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ καλά για το δέρμα του μωρού. Θα σας διαβάσω τι λέει, έχω το φυλάδιό τους,
Το ένα, αυτό που σας έδειξα, ο αφρός λέει ότι είναι το πρώτο σαμπουάν του μωρού σε μορφή αφρού, ιδανικό για καθημερινή χρήση από τη γέννηση. Οπότε δεν έχετε κανένα θέμα με τα νεογέννητα μωράκια. Το ίδιο και το αφρόλουτρο που λέει ότι είναι για τον μπάνιο του μωρού με θαλάσσια κυλίσματα, κατάλληλο και αυτό για χρήση από τη γέννηση. Οπότε είστε ok από τις πρώτες και όλες μέρες του μωρού σας με αυτά. Τώρα θα σας δείξω ένα random προϊόν που θα χρειαστεί σε όλες σας, θα το παίρνετε τόνους, ακόμα και αν λένε οι παιδίατροι ότι όταν κάνει κακά και το μωρό δεν το πλένουμε με μωρό μάντιλα κτλ. Σίγουρα όλες θα έχετε μωρό μάντιλα, γιατί σίγουρα θα λερωθούν τα χέρια του, θα λερωθεί η μούρη του. Δεν γίνεται κάτι τρεις και λίγο να τρέχεις στον νηπτήρα με το μωρό να του πλένεις τη μούρη. Θα σου χρειαστεί το μωρομάντιλο στάνταρ. Επίσης, όταν κάνει κακάκια το μωρό και γίνεται μέχρι τη μέση, μέσα στο... εγώ η αλήθεια είναι ότι πρώτα τον καθάριζα με τα μωρομάντιλα και μετά τον πήγαινα αμέσως και τον έπλαινα. Φυσικά δεν τον άφηνα με τα μωρομάντιλα, αλλά μου χρειαζόταν για να μην γίνω κι εγώ μέσα στα κακάκια, ας το πούμε έτσι. Τώρα χρησιμοποιώ αυτά από Johnson's, το Gentle Cleansing, okay, whatever. 56 μαντιλάκια κάτω από 2 ευρώ. Νομίζω ότι εμένα μου αρέσουν πιο πολύ απ' όλα. Η Johnson's βγάζει και σειρά για νεογέννητα που δεν έχει καθόλου άρωμα, οπότε όταν έρθει το μωράκι σας στο σπίτι με το καλό, τα καλύτερα είναι να πάρετε γενικά για νεογέννητα όλα τα προϊόντα, ακόμα και τα μωρομάντιλα, να μην έχουν αρώματα, να μην έχουν τέτοια πράγματα. Θα σας δείξω τώρα τι προϊόντα έχω μέσα στο δωμάτιό του για την καθημερινή του φροντίδα, αλλά και γενικότερα ό,τι χρειαστεί. Τα φυλάω όλα σε ένα κουτί που μου είχαν φέρει ένα δώρο από το νοσοκομείο και είναι έτσι. Παλιά είχα τις πάνες του εδώ, αλλά τώρα τις πάνες τις έχω, να σας πω την αλήθεια, μέσα στο κουτί που τις παίρνω, γιατί τις παίρνω σε κούτα και τις έχω εκεί μέσα και εδώ έχω βάλει όλα του τα καλλυντικά. Οπότε σιγά σιγά θα σας τα βγάζω και θα σας δείχνω τι είναι τι. Διέλυσα κάτι την κάμερα. Καταρχήν να σας δείξω ένα τέλειο προϊόν, είναι πάλι από τη Μουστελά, είναι το Physio Bebe No Rinse Cleansing Fluid, 300 ml και αυτό λίγο τσιμπημένο. Τι είναι αυτό? Καθαρίζει το μωράκι με βαμβάκι, χωρίς να χρειάζεται ξεύγαλμα. Επίσης είναι ένα από τα τελειότερα ντεμακιγιάζ προϊόντα που έχετε γνωρίσει, κατάλληλο και για τα μάτια σας, βγάζει τα πάντα από μακιγιάζ, οπότε καλό είναι να το έχουμε στο σπίτι και στο καρότσι, και όταν ταξιδεύουμε με το μωρό νομίζω ότι βολεύει να παίρνουμε αυτό, γιατί καθαρίζουμε και τον ποπό του μωρού και τη μούρη της μαμάς. Οπότε ναι, αυτό είναι καλό για τα νεογέννητα που κάνουν κακάκια κάθε τρεις και λίγο και δεν ξέρεις πότε θα τα κάνουν, και το βράδυ καλό είναι να μην τα ξεσηκώνουμε, δηλαδή αν το μωράκι έχει φάει και μετά καταλάβεις ότι τα έχει κάνει. Και δεν είναι να το πας στο νηπτήρα, να το ανακατέψεις, μπορεί να κάνει και εμετό από το ταρακούνημα και από όλο αυτό το πράγμα και να του ταράξεις και τον ύπνο. Οπότε είναι νομίζω ένα προϊόν που βολεύει πάρα πολύ, μυρίζει φανταστικά, μυρίζει λουλούδια, σαν άρωμα μυρίζει, αλλά από ό,τι λέει δεν έχει τίποτα τέτοιο, είναι και για το πρόσωπο. Και για το σώμα και για το μποπό και τα λοιπά και για τα κοριτσάκια εκεί, όλη την ευαίσθητη περιοχή. Είναι με βάση το νερό, δεν χρειάζεται ξεύγαλμα, οπότε νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο, ειδικά για τα νεογέννητα. Να σας πω για κάτι πολύ απλό που σίγουρα θα σας το πούνε και οι γιατροί και από το νοσοκομείο ότι θα πρέπει να το έχετε. Θα πρέπει να έχετε αυτά εδώ που είναι γάζες για τα ματάκια του μωρού και για τη μύτη του. Επειδή πολύ συχνά τα μωράκια έχουν τσίμπλες, βάζετε λίγο από φυσιολογικό ορό και με μία γαζούλα παίρνετε τα ματάκια του, με διαφορετική γαζούλα το κάθε μάτι. Και ναι, νομίζω ότι βοηθάνε πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ χρήσιμα να τα έχετε. Όπως και αρκετά μπουκαλάκια από φυσιολογικό ορό, με τα οποία καθαρίζεται και τη μυτούλα του. Και ειδικά αν το μωράκι είναι μπουκωμένο, εγώ έχω πάρει το σύστημα Οτριζαλίν, λέγεται, είναι αυτό εδώ, το οποίο έχει και δικό του φυσιολογικό ορό και έχει τι, αυτό το σωληνάκι, το οποίο από εδώ εσείς ρουφάτε, και από εδώ μπροστά βάζετε ένα ανταλλακτικό, είναι αυτό εδώ, το ανταλλακτικό με σφουγγαράκι εδώ, οπότε δεν έρχονται μίξεις στο στόμα σας, που ακούω κάτι χαζές να το λένε αυτό, σαφώς και δεν ρουφάτε τις μίξεις με το στόμα σας. Αυτό το βάζετε και το πετάτε μετά και ρουφάει όλες τις μιξούλες του μωρού όταν είναι μπουκωμένο. Βέβαια, ο κάθε παιδίατρος λειτουργεί διαφορετικά, κάποιοι παιδίατροι το θέλουν, κάποιοι παιδίατροι δεν το θέλουν,
Οπότε συμβουλευτείτε πρώτα τον γιατρό σας. Πάντως, σε μένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ όταν ο Φίλιππος ήταν άρρωστος. Επόμενο, πάρα πολύ απλό, είναι να πάρετε ένα τέτοιο νεσεσεράκι που να έχει χτένα, ψαλιδάκι, βούρτσα για τα μαλάκια του και νυχοκόπτη, γιατί τα νυχάκια του θέλουν συνέχεια κόψιμο. Των ποδιών όχι τόσο συχνά όταν είναι πολύ μωράκια, αλλά των χεριών θέλουν πολύ συχνά κόψιμο. Θα σας το πούνε και οι μέες και ο γιατρός και ο παιδίατρος ότι σε κάθε αλλαγή πάνω στο μωράκι θέλει κρέμα και προστασία στην περιοχή της συγκεκριμένη για να μην έχει συγκάματα και κοκκινίλες, σπυράκι κτλ. Εγώ στην αρχή χρησιμοποιούσα αυτήν εδώ που θα σας την πούνε όλοι οι γιατροί. Σουντοκρέμ, η οποία μυρίζει απέσια. Εγώ το συχαίνομαι, επίσης συχαίνομαι το να χώνω το δάχτυλό μου μέσα στο βαζάκι, να ανοίγω βαζάκι, να χώνω το δάχτυλο, να και όλα αυτά, με τον καημό ότι, α, το νεογέννητο τι μπορεί να κάνει, γιατί δεν ξέρεις κιόλας ότι το νεογέννητο δεν κουνιέται πολύ πολύ. Στις αρχές νομίζεις ότι θα πηδήξει, ας πούμε, από την αλαξιέρα και θα φύγει και θα πάει να βρει τον πατέρα του. Αλλά όχι. Βέβαια, δεν βολεύει το βαζάκι. Είχα πάρει και αυτήν εδώ, που είναι και αυτή πάρα πολύ κλασική, είναι η Πενατέν. Και αυτή δεν μυρίζει πολύ ωραία, έρχεται σε αυτό τσίγκινο κουτάκι. Και αυτή πάρα πολύ παχύρευστη λευκή κρέμα, είναι πολύ πιο παχύρευστη και από τα body butter του Body Shop, σκεφτείτε. Την απλώνω στο δέρμα σου, θα σας δείξω τώρα, και δεν... Είναι σαν τσιρίσι, ρε παιδί μου, δεν απλώνει. Τέλος πάντων, αυτές εδώ ενώ είναι πάρα πολύ καλές και προστατεύουν πολύ, εγώ τις θεωρούσα πολύ βαριές για το μωρό. Επίσης δεν μου άρεσε αυτό ότι έπρεπε να χώνω το δάχτυλό μου μέσα στο βαζάκι. Οπότε αναζήτησα κάτι με αντλία και πήρα πάλι από τη Μουστελά. Ξέρω θα μου πείτε είσαι σαν χορηγός τώρα, αλλά παιδιά εμένα αυτή η σειρά μου άρεσε πάρα πολύ, οπότε γι' αυτό και σας τη δείχνω. Και είναι κρέμα για την αλλαγή της πάνας με αντλία, μυρίζει και αυτή καταπληκτικά σαν άρωμα. Είναι φυσικά και αυτή παχύρευστη, τώρα έχει μείνει λίγη. Είναι και αυτή παχύρευστη, έβαλα βέβαια πάρα πολύ τώρα εγώ στο χέρι μου. Φυσικά δεν χρειάζεται τόση ποσότητα για τον ποπό του νεογέννητου. Ναι, και τώρα νομίζω ότι θα είναι η καλύτερη ενυδάτωση χεριών του κόσμου αυτή. Θα τη ζήλευε και η γιαγιά μου με το ελαιόλαδο, ξέρω εγώ. Οπότε ναι, εμένα με βοήθησε πάρα πολύ αυτή η κρέμα. Έχει την αντλία της, μυρίζει φανταστικά ονειρεμένα. Σαν να του είχετε βάλει κολόνια του μωρού. Ναι, εμένα με εξυπηρέτησε και δεν τελειώνει και αυτή ποτέ, γιατί είναι τόσο παχύρευστες αυτές οι κρέμες που χρειάζεται την ελάχιστη ποσότητα και δεν τελειώνουμε τίποτα. 100 ml συγκεκριμένη, δεν θυμάμαι τιμές, κορίτσια. Συγγνώμη. Τα προϊόντα αυτά, να ξέρετε, τα έχουν σε επιλεγμένα φαρμακεία και στα Hondo Center, οπότε μπορείτε εύκολα να τα βρείτε. Επειδή είχα αγοράσει τόσα πράγματα, μου έδωσαν και αρκετά δειγματάκια και μου έδωσαν και αυτό σε ολόκληρο δώρο. Είναι η κρέμα Στελάτρια, η οποία είναι για ερεθισμένο δέρμα. Όταν λίγο το μωράκι έχει κοκκινίλες ή ξηροδερμίες, είναι μια φανταστική κρέμα για να ηρεμήσει το δέρμα του. Πραγματικά από τις καλύτερες. Και αυτή εδώ μου την είχαν δώσει σε δειγματάκι, είναι η Στελατόπια, έτσι τη λέει, και είναι για υπερβολικά ξηρό δέρμα με τάσεις ατοπίας. Η ατοπία είναι μια δερματίτιδα που βγάζουν τα μωρά, οπότε νομίζω ότι και οι παιδίατροι, αν τους πείτε ότι το μωράκι, αν μάλλον σας πούνε ότι το μωράκι έχει ατοπία και τους ρωτήσετε να πάρω αυτή την κρέμα, νομίζω ότι θα σας πούνε ναι, είναι πάρα πολύ καλή. Μετά να πάμε στην καλλυντική περιποίηση του μωρού, χρησιμοποιούσα στην αρχή αυτήν εδώ τη Φυσάν, την ενυδατική κρέμα προσώπου και σώματος. Βέβαια εγώ η αλήθεια είναι ότι στο πρόσωπο του Φίλιππου δεν έβαζα τέτοιο πράγμα, γιατί δεν ξέρω, δεν μου άρεσε να του βάζω κρέμα στο πρόσωπο. Το ίδιο ήταν και η Proderm, 0 έως 12 μηνών και οι δύο, και οι δύο με χαμομήλι υποαλλεργικές. Πάρα πολύ φθηνές, στα 150 ml, μυρίζουν και οι δύο πάρα πολύ ωραία, ενυδατώνουν πολύ καλό το δερματάκι του μωρού και είναι νομίζω κάτι που δεν χρειάζεται να δώσετε και πάρα πολλά χρήματα για να πάρετε μια κρέμα σώματος του μωρού. Το μωράκι ούτως ή άλλως έχει πάρα πολύ απαλό δέρμα, οπότε θέλετε μια κρέμα απλά για ενυδάτωση και για την περιποίηση την καθημερινή μετά το μπάνιο του, οπότε ναι, νομίζω είναι πάρα πολύ καλές επιλογές και οι δύο, υποαλλεργικές, δερματολογικά ελεγμένες. Πάρα πολύ απαλές συνθέσεις. Εμένα νομίζω λίγο μου άρεσε καλύτερα η Proderm. Είχε και πιο ωραίο άρωμα. Ναι, μυρίζει ρε παιδιά τόσο μωρουδίλα. Θέλω και ένα άλλο μωρό.
μωράκι που να είναι πιο μικρό. Ο Φίλιππος έχει μεγαλώσει τώρα και δεν είναι τόσο μωρό. Και ναι, μου λείπει αυτή η αίσθηση. Πάντως ναι, αυτές οι δύο κρέμες είναι πάρα πολύ ωραίες. Επόμενο είναι αυτό που μου το έδωσαν δώρο από τη Μουστελά, το οποίο είναι για να κάνετε επάλυψη στο στήθος του μωρού αν είναι κρυωμένο. Έχει μέσα ευκαλυπτό, νομίζω. Νομίζω ναι. Μυρίζει αρκετά έντονα και βοηθάει το μωράκι στο να αναπνεύσει καλύτερα όσο εσείς τρίβετε το στήθος του, σαν το Vix, ξέρω εγώ, ας το πούμε έτσι. Ναι, οπότε και αυτό βοηθάει να το έχετε στο σπίτι. Όπως και αν δεν σας αρέσουν οι ενυδατικές κρέμες και προτιμάτε τα λαδάκια, και το Johnson Baby Oil είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά εγώ χρησιμοποίησα και αυτά εδώ, που ήταν massage oil που ενυδάτωνε το δέρμα. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, εγώ είμαι πιο πολύ της κρέμας, δεν μου άρεσε τόσο το λάδι, γιατί γινόντουσαν λίγο τα χέρια μου χάλια και το μωρό γλίστραγε σαν ποντίκι. Οπότε, ναι, δεν μου πολύ άρεσε εμένα. Επόμενο πράγμα, λίγο πιο καλοκαιρινό, είναι από τη Fresiderm, το ενυδατικό προστατευτικό γαλάκτωμα με έντομο αποθητική δράση. Γιατί τα μωράκια τα τσιμπάνε, τα κουνούπια απίστευτα πολύ. Το Φίλιππο τον είχαν κάνει σουρωτήρι. Με αυτό εδώ δεν τον πλησίαζαν πολύ πολύ. Δεν σας λέω ότι δεν τον τσιμπάγανε καθόλου με το που του το έβαζα αυτό. Όχι. Αλλά δεν τον πλησίαζαν τόσο πολύ. Μυρίζει απέσια, μυρίζει σιτρονέλα, αλλά δεν μπορείς να κάνεις και κάτι. Λέει, μικρή ποσότητα απλώνεται με απαλές κινήσεις στα ακάλυπτα μέρη του σώματος. Βέβαια, εμένα η φαρμακοποιός μου είχε πει να του βάζω μόνο εκεί που χτυπάει ο παλμός, όπως βάζουμε και το άρωμα στους καρπούς, μέσα στους αγκώνες, πίσω από τα γόνατα και εδώ. Η μαμά μου βέβαια τον μπάστονε και μέχρι και στα μαλλιά του τα σήκωνε απάνω με το εντομοποθητικό, αλλά ναι. Πάντως ναι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ πρακτικό και χρειάζεστε οπωσδήποτε ένα τέτοιο, ειδικά αν γεννήσετε καλοκαίρι ή αν έρχεται καλοκαίρι, που έχουμε πάρα πολλά κουνούπια, βοηθάει. Επόμενο προϊόν για τα λίγο πιο μεγάλα μωράκια, από όταν αρχίζουν να βγάζουν δοντάκια, είναι της Fresiderm, το Baby Gums Gel. Είναι αυτό εδώ, το ροζουλί σωληνάριο, είναι μικρουλινά, σαν το χεράκι μου. Και βοηθάει από το δεύτερο μήνα των μωρών στο να τους μουδιάζει λίγο τα ούλα και να μην πονάνε με τα δοντάκια. Είναι με φυσικά συστατικά για διωγγωμένα κόκκινα ούλα, υπερβολική έκρηση σάλιου, πόνος, δυσφορία. Μειώνονται αμέσως και αποχωρούν. Απλώνεται το gel στα ούλα του μωρού κάνοντας ελαφρύ μασάζ. Εγώ να σας πω την αλήθεια, το έβαζα πάνω στην πιπίλα του Φίλιππου και του δίνα τη πιπίλα και ηρεμούσε. Δεν το χρειαστήκαμε πάρα πολύ γιατί ο Φίλιππος δεν έχει ρίξει πάρα πολύ πόνο με τα δόντια. Αλλά ναι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο, ειδικά για τα μωράκια που πονάνε πολύ και δεν μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ. Είναι ένα προϊόν που χρειάζεται οπωσδήποτε. Τελευταίο προϊόν εντελώς προαιρετικό και αυτό εγώ μάλιστα δεν το πήρα μόνη μου, μου το έφερε η μητέρα του άντρα μου από τη Γαλλία. Είναι της Clorane Bebe, το L'eau de Bebe. Είναι άρωμα για το μωρό, το οποίο όμως δεν έχει μέσα άρωμα. Είναι ουσιαστικά αρωματισμένο νερό με φυσικά συστατικά για να καταλάβετε πόσο δεν έχει μέσα χημικά. Σε 6 μήνες λίγη. Μυρίζει τέλεια για τα αγοράκια, το μπλε και έχει και για κοριτσάκια το ροζ. Εγώ το ψέκαζα, παιδιά, από πάνω μέχρι κάτω. Και ακόμα το ψεκάζω και μου αρέσει πάρα πολύ. Και θα σας πω τώρα και ένα μυστικό, αλλά ψεκάζομαι και εγώ όταν το ψεκάζω τον μικρό. Και μου αρέσει πάρα πολύ, μυρίζει μορουδίλα, βέβαια όχι την τελείως μορουδίλα. Μυρίζει λίγο άρωμα. Για μικρό αντράκι. Ναι, νομίζω αυτό μου έρχεται εμένα και μ' αρέσει πάρα πολύ και είναι και πάρα πολύ όμορφο σαν δώρο να το κάνετε σε μία φίλη σας που θα γεννήσει ή που έχει μωράκι, γιατί έρχεται σε πακέτο μαζί με ένα αρκουδάκι κιόλας, ένα λαγουδάκι, το οποίο είναι ακόμα και για νεογέννητα. Αυτό ήταν το βίντεο για τα μωράκια, ελπίζω να σας άρεσε. Αν θέλετε να σας κάνω και άλλα βίντεο που έχω σκεφτεί για το φαγητό του μωρού, για το τι θα χρειαστείτε από μπιμπερό,
από θύλαστρα, για την αποθήκευση του γάλακτος, για λευκά είδη, τα ρούχα που χρειάζεστε να πάρετε πριν έρθει το μωράκι στο σπίτι, αφήστε το μου κάτω στα σχόλια. Ελπίζω να απολαύσατε το βίντεο και να το βρήκατε χρήσιμο και να σας βοήθησα και να σας έδωσα κάποιες ιδέες. Μέχρι το επόμενο βίντεο που θα σας δω, φιλάκια πολλά!